Λίγες ώρες πριν αρχίσει η φετινή 88η τελετή της απονομής των βραβείων Όσκαρ, και ενώ τα προγνωστικά και τα στοιχήματα περισσότερο συσκοτίζουν παρά διαφωτίζουν την κατάσταση, το περιοδικό The Hollywood Reporter ζήτησε τη βοήθεια όχι ενός ειδικού, αλλά ενός μαθηματικού του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, του Μπεν Ζάουσμερ, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα στατιστικό μοντέλο των εφαρμοσμένων μαθηματικών, ανέλυσε όλα τα ιστορικά δεδομένα του θεσμού και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα για τους φετινούς υποψήφιους. Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, λοιπόν, έχει 91,2% πιθανότητες να είναι ο φετινός νικητής στην κατηγορία πρώτου ανδρικού ρόλου και τίποτε δεν μοιάζει να τον απειλεί. ...92% πιθανότητες να κερδίσει το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου έχει και η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Το δωμάτιο», Μπρι Λάρσον. You're gonna love it. Στην κατηγορία δεύτερου ανδρικού ρόλου όμως, τα ποσοστά δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά για τον Σιλβέστερ Σταλόνε, αφού ο συμπροταγωνιστής της ταινίας Creed έχει μόνο 27,7% πιθανότητες. This guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring and I think that's true in life. Ενώ ο συνυποψήφιός του στην ίδια κατηγορία του δεύτερου ρόλου, Mark Rylance, από την ταινία «Η γέφυρα των κατασκόπων» του Spielberg, τον ακολουθεί με 25,8% πιθανότητες και μπορεί να του κλέψει το Όσκαρ μέσα από τα χέρια του. Στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας, ο Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάριτου, της «Επιστροφής», μοιάζει σίγουρος με 78,3% πιθανότητες να πάρει το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Η ίδια η ταινία του, ωστόσο, έχει λιγότερες πιθανότητες να κερδίσει το μεγάλο φετινό βραβείο. 51,5%. Ενώ αρκετά ισχυρή είναι και η ταινία «Όλα στο φως», με 25,5% πιθανότητες. The Boston priests molested kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. Και το μεγάλο σορτάρισμα, με 17,4%. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. You're wrong. Στην κατηγορία καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, το ουγγρικό γιος του Σαούλ, του πρωτοεμφανιζόμενου Λάσλο Νέμες, έχει 58,7% πιθανότητες. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι όλα αυτά δεν είναι παρά ένα παιχνίδι ισχύως, χλειδής και εμπορίου και ότι οι αυθεντικοί καλλιτέχνες και τα πραγματικά μεγάλα έργα τέχνης δεν είχαν ποτέ την ανάγκη των βραβείων για να μείνουν στην αιωνιότητα.